Το πρώτο κουδούνι για κινητοποιήσεις χτύπησε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τους διοικητικούς υπαλλήλους να απαντούν με απεργίες στο μέτρο του Υπουργείου Παιδείας για διαθεσιμότητα του 25% του προσωπικού. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναστέλει τη λειτουργία του από την Τρίτη και για μία εβδομάδα, όπως αποφάσισε η Σύγκλιτος, με τον Πρίτανη να τονίζει πως το Ίδρυμα βρίσκεται σε απόλυτο αδιέξοδο. Είναι η πρώτη φορά που μπροστά στα μέτρα που ανακοινώνονται ότι θα ληφθούν, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε ένα απόλυτο αδιέξοδο. Θα πρέπει να σας πω ότι αν είχε τεθεί το τρομακτικό δίλημα κρατική επιχορήγηση ή διαθεσιμότητα και απολύσεις του προσωπικού έτσι όπως προγραμματίζονται, θα προτιμούσα την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης. Σε 2-48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που ξεκινούν από την Τρίτη και στην πενθήμερη της επόμενης εβδομάδας, που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα συμμετάσχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Αλεξάνδριου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Τρίτης, οι συλλογοί τους προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στα ιδρύματά τους. Τις κινητοποιήσεις που έχουμε τις επόμενες μέρες, εμείς καλούμε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, τους γονείς, τα παιδιά που θα έρθουν για πρώτη φορά να γραφτούν, να σταθούν στο πλευρό μας. Θεωρούμε ότι δεν είναι αγώνας μόνο για τη δικιά μας εργασιακή υπόσταση, αλλά υπερασπιζόμαστε το Πανεπιστήμιο και το χαρακτήρα του, τον δημόσιο και τον αποκλειστικά δωρεάν που έχει μέχρι σήμερα. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν πλεονάζει κανείς και ότι μετά την εφεδρεία και την περσινή διαθεσιμότητα, αλλά και τις αθρώες όπως χαρακτήρισαν συνταξιοδοτήσεις, ήδη πολλά ιδρύματα υπολειτουργούν. Το Υπουργείο θέλει να θέσει τη διαθεσιμότητα αυτόν τον κόσμο ανεξάρτητα από το γεγονός αν τα ιδρύματα καταστρέφονται. Και λέω ότι καταστρέφονται τα ιδρύματα γιατί πραγματικά, ιδιαίτερα σε κάποια ιδρύματα, η έλλειψη προσωπικού είναι δραματική. Είναι τόσο υποστελεχωμένα που πραγματικά θα περιέλθουν σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Στη γενική του συνέλευση αποφάσισαν να συμμετάσχουν μαζικά στην 48ωρη απεργία που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Τρίτη και Τετάρτη, ενώ θα ζητήσουν από τον Πρίτανη την άμεση έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου με θέμα την αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνέχεια της 48ωρης απεργίας των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, αναστολή της εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του από την Τρίτη αποφάσισε και η συνέλευση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, διαπιστώνοντας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αντικειμενικές δυσκολίες στην έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.